Το έσκασε, τραπέζευσε και είναι ελεύθερος ασθενά, προκαλώντας της Πετρούπολης, προκαλώντας τον τρόμο στους πολίτες. Πραγματικά, η τελευταία ομάδα λένε ότι άφησε την πόρτα ανοιχτή, την ξέχασε και ο Νίκος κατάφερε και το έσκασε. Ξεχάσανε να δέσουν τον Νίκο. Πήγαιναν το δωμάτιο, έχει αλλάξει φύση προφανώς. Γίνεται λοιπόν δωμάτιο κανονικό με όνομα. Δε! Δε! Πρέπει να τρέξεις. Έλα, μία. Αργήσαμε και με αυτό πραγματικά. Θέλω, σας προκαλώ εγώ, προκαλώ όχι μόνο τους στρατές μας, προκαλώ όλο τον κόσμο του YouTube να πάτε να γκουγκλάρετε και να ψάξετε αν αυτό το δώρο που δίνουμε απόψε σήμερα έχει δοθεί ποτέ σε άλλο giveaway, σε άλλο κανάλι στο YouTube. Ποτέ, ποτέ ξανά. Δεν ξέρω αν είναι ο κόσμος έτοιμος να δει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα μας πείτε τρελούς που από τη δεύτερη κιόλας εκπομπή το δούμε να δώσουμε. Το προηγούμενο πούμε ήταν δεξί, αριστερό, δεξί, αριστερό, αριστερό. Σήμερα έχουμε δεξί, 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 πέντε. Είμαι συγκινημένος. Εσύ όσοι έχουμε φτάσει στο τρίτο επεισόδιο, η αγάπη μας έχετε δείξει είναι. Πραγματικά δεν έχουμε λάβει ούτε ένα μήνυμα από αυτό. Ναι, σημαίνει ότι δεν έχετε κάποιο παράπονο. Όχι, δεν έχετε κανένα παράπονο. Σας αρέσει όλα. Πάμε ξανά. Όπως τον. Πες μου. Ω, καλά, ναι. Θα λέγαμε. Και από εκεί πέρα δεν θα βγαίνουνε με τίποτα. Είναι ένα γεμάτο δωμάτιο. Είναι πόσο είναι το δωμάτιο? Είναι 90 λεπτά. Παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς και εγώ. Και για όσους δεν μπορείτε να λύσετε, είναι ακόμα παραπάνω. Πραγματικά. Πραγματικά ισχύει αυτό. Έχει δίκιο ο Μιχάλης αυτό που λέει. Γιατί εκείνος δεν μπορεί να λύσει και το κάνει παραπάνω. Πόση ώρα? Εγώ μου πήρε δηλαδή 2,5 ώρες νομίζω να, και πείτε... μπούμε, ναι, να μπούμε στον πρώτο χώρο. Οπότε... Είσαι καλή ομάδα γενικά. Όχι, είσαι καλή ομάδα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εμάς μας πήρε 2,5 ώρες να μπούμε στον πρώτο χώρο. Ναι, κανονικά το δωμάτιο να πούμε ότι όντως είναι εκατοστάλεπτο. Και είναι εκατοστάλεπτο, 2,5 ώρες για τον πρώτο χώρο. Να μπούμε στον πρώτο χώρο. Είσαι καλή ομάδα εσείς, ε. Ναι, παίζουμε αρκετά και λίγο με σύνταση. Πες, μαρκετά. Δεν έχουμε πολλά δωμάτια. Πρόκειται για ένα δωμάτιο το οποίο έχει ιδιαίτερη αρχή διαφορετική. Ναι, ναι. Την οποία δεν έχουμε ξαναδεί σε κάποιο σκέλι πρώτα. Όχι, είναι μια εισαγωγή που σε βάζει κατευθείαν μες στο κλίμα. Σίγουρα. Να πάτε να τη ζήσετε κι εσείς γιατί είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Να πούμε ότι το δωμάτιο έχει διάρκεια 100 λεπτά. 100 λεπτά, είναι γεμάτο δωμάτιο. Εμείς είχαμε κάνει νομίζω κάπου στα 95, είχαμε πάει σε τεστ. Εσείς πόσο κάνατε? Και εμείς κάναμε ένα 2ωρο και βάλε να μπούμε στον πρώτο χώρο. Είστε καλοί, παίζετε γενικά εσείς, ε. Όχι, είμαστε καλή ομάδα, γενικά παίζουμε. Θα βγει. Πρόκειται για ένα δωμάτιο το οποίο είναι σε διάρκεια 100 λεπτά. Εμείς θυμάμαι κάναμε 90. Σε τεστ λέει είχαμε πάει. Εμείς είχαμε κάνει κάπου στα 100 λεπτά. Για όσους δεν λύνεται, μπορεί να πάει 120 λεπτά. Εμείς είχαμε χρειαστεί, θυμάμαι, 2 ώρες και 20 λεπτά να μπούμε στον πρώτο χώρο. Λήψη όγδοη. Να δω που θα κόψω, αλλά καμπαριά. Δεν θα βγει ποτέ αυτό.
Λοιπόν, πρόκειται για ένα δωμάτιο το οποίο στη διάρκεια είναι 100 λεπτά για αυτούς που λύνουν και για αυτούς που δεν λύνουν μπορεί να φτάσει και. Ναι, 120 λεπτά δεν μπορείτε να λύσετε. Εμείς κάναμε 95 λεπτά, νομίζω πήγαμε σε τεστ delay. Εσείς πόσο ώρα κάνατε? Εμείς είχαμε κάνει 2 ώρες και 15-20 λεπτά. Να μπούμε στον πρώτο χώρο. Στην άλλη ομάδα, σπέλτε. Ναι, γενικά παίζουμε. Να πούμε το δωμάτιο του συγκεκριμένου έχει διάρκεια 100 λεπτά. Έχει 100 λεπτά, ναι. Για όσους δεν λύνετε, μπορεί να φτάσει και τα 120 λεπτά. Εντάξει, άμα δεν λύνετε, είναι λογικό να φτάσει λίγο παραπάνω. Εμείς είχαμε κάνει σε test play 93-94 λεπτά, κάπου εκεί, εσείς. Εμείς είχαμε κάνει λίγο παραπάνω, θυμάμαι. Είχαμε εξοδέψει 2 ώρες και ένα τέταρτο. Να μπούμε στον πρώτο χώρο. Είστε καλή ομάδα. Όχι, γενικά παίζουμε, ναι, η αλήθεια είναι. Ήταν η λεπτή γραμμή, ήταν. Ακροβατούσαμε. Πέσαμε τελικά. Θα την ξαναπάμε την ύψη. Αλλά τώρα που πει στο ποιό, θα πω ότι γενικά το δωμάτιο το συγκεκριμένο το ανεβάζει αρκετά level ο ηθοποιός που έχει μέσα. Σίγουρα. Ονόματι Λάπρος. Τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Ένας άνθρωπος ο οποίος το λέω καιρό και θα το λέω ότι είναι ένας άνθρωπος ασπόνδυλος. Πραγματικά δεν πρέπει να έχει κοντά. Όχι, νομίζω όντως δεν έχει σπόνδυλο. Κάποιες εκτυλογραφίες που είχαν θυμάμαι όταν που συζητάγανε ήταν δεν έχει σπόνδυλο άνθρωπος. Δεν πήρα να πάμε πάλι.